Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκασε ευσεβές κατά εναντίον δρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκασε ευσεβές κατά εναντίον δρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκασε ευσεβές κατά εναντίον δρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Το σον δωρεόν αξούσι μας πίσον Θεότο και Παρθένε. Παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπής λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι ο Αναστάσια εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός θεσμών. Της πρεσβείας Παναχράντη και Παναμόμου και Σαυτομητρός, δυνάμει του Μικρής Σταυρού, του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος κλίμα Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θα πατήσας και της εν μνήμες ζωή χαρισάμενος. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Πατέρα Αντωνή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά παιδιά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Μπάνε Πρέλεβιτς, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Μας τιμάτε με την παρουσία σας. Για μας είναι πολύ σημαντικό, διότι μια προσπάθεια περίπου τον Μάρτη αρχίζει αυτή τη στιγμή με τα εγγένεια αυτού του εκλογικού κέντρου και όχι μόνο λαμβάνει σάρκα και οστά, αλλά με τη δυναμική τη δική σας που έχετε φέρει εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για πολλά περισσότερα πράγματα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήρθατε και μας τιμάτε. Θέλω να χειροκροτήσουμε τώρα τον επικεφαλής του συνδυασμού μας που θα μας απευθύνει το λόγο, το Θανάση τον Αβέρη. Θέλω όμως να χειροκροτήσουμε και όλους που έχουν έρθει, όλους εσάς που έχετε έρθει σήμερα εδώ και όλους τους υποψηφίους που παρόλες τις αντικσότητες, δυσκολίες, εμπόδια, διαβάλματα, πίστηκαν και με περίσσια χαρά και δύναμη είναι στο συνδυασμό και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνεργάτες, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου σε όλους μαζί και στον καθέναν ξεχωριστά. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα και δεν σας κρύβω ότι πέρα από συγκίνηση αισθάνομαι και πολύ μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη λόγω ότι οι εκλογές της 26ης Μαΐου αποτελούν για εμάς την αφετηρία μιας νέας πορείας. Συγκροτήσαμε μια πολύ αξιόλογη και δυνατή ομάδα από ανθρώπους που έχουν μόνο να προσφέρουν, από ανθρώπους με θέληση, πάθος και όραμα για τον τόπο τους. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Όλοι αυτοί συγκροτούν μαζί με μένα το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο της νίκης και της ελπίδας. Και υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που είναι μαζί μας και πιστεύουν σε μας για να ζήσουν καλύτερες ημέρες με ποιότητα στις γειτονιές, στους οικισμούς, στα χωριά, σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Την Κυριακή 26 Μαΐου κλείνει για το Δήμο μας ένας κύκλος στασιμότητας και χαμένων ευκαιριών. Από την επόμενη ημέρα ξεκινά μια νέα πορεία. Επενδύουμε μαζί με εσάς στην προοπτική και στην πρόοδο με προγραμματισμό και με τους πολίτες ενεργούς στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση. Με καθαρό το βλέμμα, με νέες και όρεμες αντιλήψεις. Θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε όσα μας έχουν κρατήσει καθυλωμένους. Δεν μας αγγίζουν οι όποιες προσωπικές αναφορές και επιθέσεις. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να πούν επιλέγουν να φέρουν το διάλογο σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς συνειδητά θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων και του τόπου μας. Δεν ασχολούμαστε με εκείνους οι οποίοι θεωρούν πως συνέχεια φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους για τις αστοχίες και αποτυχίες τους.
εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους μοναδικούς και αναντικατάστατους. Ο κύριος Ζωγράφος είναι συγκεντρωτικός και όλοι γνωρίζουμε πώς διοικεί το Δημαρχείο, πώς σχεδιάζονται τα έργα και πώς παίρνονται οι αποφάσεις σχετικά με κρίσιμα ζητήματα. Αποφασίζει μόνος του. Είναι φανερό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο απλά εκτελεί και ψηφίζει τις εντολές του. Βαρεθήκαμε στις πρόσφατες τηλεμαχίες να μας μιλάει για εκατομμύρια ευρώ, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι αυτά που έχει εξαγγείλει το 2006 ως υποψήφιος νομάρχης, το 2010 ως υποψήφιος δήμαρχος για πρώτη φορά και το 2014 ως υποψήφιος δήμαρχος για δεύτερη φορά, δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Η έως τώρα εκτέλεσή τους είναι κακή και η σχέση δημάρχου και εργολάβων είναι σαφέστατα προβληματική. Ειλικρινά, πόσα χρόνια ακόμη χρειάζονται κάποιοι ώστε να λειτουργήσουν τους βιολογικούς? Τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αποχετευτικά έργα της γεωτρήσης. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να λύσουν το θέμα του νερού, τόσο της ίδρυψης όσο και της άρδευσης? Πόσα χρόνια χρειάζονται ώστε να ολοκληρώσουν το γεωροκομείο Πολυγύρω? Τα κλειστά γυμναστήρια, τις παιδικές χαρές. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να αναπτύξουν το παραλιακό μέτωπο, να βελτιώσουν την κατάσταση στους δρόμους της πόλης? Απάντηση μην περιμένετε. Το μόνο που ζητάει ο κ. Ζωγράφος είναι να του πούμε ευχαριστώ. Να του πούμε ευχαριστώ για όσα εξαγγέλει εδώ και 9 χρόνια. Να του πούμε ευχαριστώ για τους λίγους εκλεκτούς των απευθείας αναθέσεων. Να του πούμε ευχαριστώ για τον κάκιστο σχεδιασμό των έργων με συνέπεια την προβληματική εκτέλεσή τους. Να του πούμε ευχαριστώ που κατάντησε το Δημαρχείο Εκλογικό Κέντρο, ώστε να φωτογραφίζετε με υποψηφίους συμβούλους και να τηλεφωνεί σε εσάς, ώστε να τους ψηφίσετε. Φίλες και φίλοι, σαφώς και θα πούμε ευχαριστώ στον κύριο Ζωγράφο για τα 9 χρόνια εξουσίας του ίδιου και της ομάδας του. Θα του πούμε ευχαριστώ, καλό δρόμο και καλή τύχη. Κύριε Ζωγράφο, ήρθε η ώρα να φύγετε από το Δημαρχείο. Φίλες και φίλοι, τώρα είναι η ώρα της αλήθειας. Απευθύνω και απόψε ανοιχτή πρόταση σε όλους τους δημότες. Να συναντηθούμε, να συνομιλήσουμε, να αφουγκραστούμε οι σκέψεις, ιδέες, προτάσεις. Να σχεδιάσουμε μαζί συνοδοιπόρες αυτόν τον ωραίο αγώνα. Μοναδικό σύνθημά μας, ο τόπος μας πάνω απ' όλους. Βασικοί άξονες του προγράμματός μας, δίχως να θέλω να σας κουράσω, αφού ήδη κυκλοφορεί το πρόγραμμά μας. Ανοιχτός Δήμος, φιλικός στον πολίτη, με συμμετοχή, προγραμματισμό, διαφάνεια και αποκέντρωση. Κέρες θέσεις του Δήμου θα αναλάβουν κατευθυνσμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνοκράτες, άνθρωποι που έχουν την ιδιότητα να ασκούν προγραμματισμό και να καθοδηγούν το Δήμο με κριτήριο της γνώσης τους και την εμπειρία τους. Θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, την ποιότητα της ζωής μας που έχει να κάνει με τους δρόμους, τον φωτισμό, την καθαριότητα, το καθαρό και πόσιμο νερό στις βρύσεις μας. Ενίσχυση του τουριστικού μετόπου του Δήμου με υποδομές, με καλέσιτες άμεσες παρεμβάσεις, με χώρους στάθμευσης με σημεία πληροφοριών. Προβολή του ιστορικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος της πόλης μας και των χωριών μας. Βοήθεια και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, της αγοράς και του εμπορίου. Ανάδειξη και προώθηση της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας. Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών ενεργειών που αναδεικνύουν τον τόπο. Αθλητικά έργα, αναπλάσεις, παιδικές χαρές, διαχείριση του δημοσίου χώρου σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Είσοδος του Δήμου στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό που λέμε συχνά έξυπνος Δήμος. Ο Δήμος μας έχει μείνει πολύ πίσω στην παροχή υπηρεσιών προς τον απλό δημότη και τους επαγγελματίες. Δεν μπορεί για το οποιοδήποτε πρόβλημα εν έτη 2019 ο δημότης να ψάχνει και να υποχρεώνεται στον οποιοδήποτε δήμαρχο, αντιδήμαρχο, δημοτικό ή τοπικό σύμβουλο για να λύσει το πρόβλημά του. Γι' αυτό θα καθιερώσουμε τηλεφωνική γραμμή στην οποία οι πολίτες θα απευθύνονται και με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο θα επιλύεται άμεσα το πρόβλημα
χωρίς την παρέμβαση κανενός και χωρίς υποχρέωση σε κανέναν. Γιατί αυτό απαιτεί ένας σύγχρονος Δήμος. Και ο Δήμος μας δυστυχώς δεν είναι εξυγχρονισμένος. Να κλείσω με το κομμάτι που αφορά την νεολαία. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στους νέους. Θα υπάρξει δομική σχέση του Δήμου με την νεολαία, δημιουργώντας ένα δημοτικό συμβούλιο νεολαίας. Φίλες και φίλοι, λίγες μόνο ημέρες πριν την ευθύνη που έχει ο καθένας μας μπροστά στην κάλπη, πριν το αποτύπωμα της δικής σας κρίσης, σας καλωσορίζω απόψε εδώ στον χώρο που θα στεγάσει τις επόμενες μέρες τις ιδέες και τις σκέψεις μας. Στον χώρο που θα γνωριστούμε καλύτερα, που θα ακούσουμε τις δικές σας σκέψεις, για να σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον του τόπου μας. Σας καλώ να δώσουμε όλοι μαζί την ευκαιρία στο καινούριο, το νέο που έρχεται και αντιπροσωπεύουμε. Στη διαφορετικότητα, στη συμμετοχή, στη διαφάνεια, στην πολυσυλλεκτικότητα, στην αποτελεσματικότητα. Σας ευχαριστώ όλους που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και την αποδοχή σας. Σας ευχαριστώ που μαζί θα αλλάξουμε το Δήμο μας, θα αλλάξουμε τον τόπο μας, γιατί ο τόπος μας είναι πάνω από όλους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας διαβάσω τα ονόματα των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων. Κάποιοι μπορεί να λείπουν, γιατί είναι και πάρα πολλοί. Είναι 41 υποψήφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και έχουμε άλλους 8 και 8, 16 υποψηφίους σε δύο τοπικά διαμερίσματα, στα Βράσταμα και στην Ορμήλια. Ξεκινάω από τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Πολυγύρου. Ο Γιουρούδης ο Γεώργιος, από Ταξιάρχη. Όσοι είναι εδώ, ας έρχονται. Να τους βλέπει ο κόσμος, να τους γνωρίζει. Ο Γιουρούδης ο Γιώργος. Ο Γκλάβας ο Γεώργιος, από τα Βράσταμα. Ο Γκολόες ο Γιώργος, από τον Πολύγυρο. Ο Γραμμένος ο Δημήτρης, από τον Άγιο Πρόδρομο. Η Γουργούρη Γεωργακούδη Ειρήνη, από τον Πολύγυρο. Ο Ζαφύρης Χρήστος, από τον Πολύγυρο. Η Ζόρτα Ελένη, από τον Πολύγυρο. Ο Ισαΐδης ο Μιχάλης, από την Όλυνθο. Η Καστρέτσου Αθανασία, από τον Πολύγυρο. Κονδυλάκη Ρούσου Ευαγγελία, από τις Καλύβες. Η Μαλανδρή Γλυκερία, από τον Πολύγυρο. Ο Μαυρουδής ο Γιάννης, από τα Σανά. Ο Μαχαιράς Γεώργιος, από τον Πολύγυρο. Η Ντούνα η Αναστασία, από τη Γαλάτιστα. Ο Οικονόμου Νικόλαος, από τον Πολύγυρο. Ο Σαμαράς Πέτρος, από τον Πολύγυρο. Ο Στοϊκούδης Βασίλης, από τα Βράσταμα. Ο Σφυρίς ο Γιάννης, από τον Πολύγυρο. Η Τζελέπη Νίκη, από την Ορμήλια. Ο Τσιμερίκας Τηλιανός, από τα Βράσταμα. Ο Χριστίδης Σπύρος, από τον Πολύγυρο. Αυτή είναι η Δημοτική Σύμβουλη της Εκλογικής Περιφέρειας Πολυγύρου. Υποψηφή Δημοτική Σύμβουλη Εκλογικής Περιφέρειας Ορμήλιας. Αποστολίδης ο Ιωάννης, από την Μεταμόρφωση. Θαλασσάς Χρήστος, από την Ορμήλια.
Ιωαννίδου Ευαγγελία από το Βατοπέδι. Κατσιφοδήμου Βασιλική από την Ορμήλια. Ξουζαφίρες Νικόλαος από την Ορμήλια. Παρθενίδου Χρυσούλα από την Ορμήλια. Τσινάς Αργύριος από την Ορμήλια. Τσιπινιάς Δημήτριος από την Ορμήλια. Υποψήφοι Δημοτική Σύμβουλη Εκλογικής Περιφέρειας Ανθεμούντα. Ανδρίτσιου Εκατερίνη. Από τον Καναρινό. Γιαλιάς Νικόλαος από την Καλάτιστα. Μπουγκούσε Ελένη από την Καλάτιστα. Κάικα Γεωργία από την Ορμήλια. Καταράς Γεώργιος από την Καλάτιστα. Τσιβλικάκη Βλάχου Μαρία από τη Γαλάτιστα. Παπαγεώργη Αντωνία από τη Γαλάτιστα. Και Πούγκουλα Μαγδαληνή από τον οικισμό της Αγίας Αναστασίας. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλη Εκλογικής Περιφέρειας Σερβοχωρίων. Ζιούπου Άννα από την Παλιόχωρα. Ουζούνης Αστέριος από τη Μαραθούσα. Παπαδημητρίου Νικόλαος από τη Μαραθούσα. Και Παπαδόπουλος Χρήστος από το Πλατανοχώρι. Τα λέω καλά? Αυτή είναι η Δημοτική Σύμβουλη και έχω και δύο τοπικά να σας ανακοινώσω. Της Ορμήλιας, Αγγελή Μαρία. Καλατζίδου Ζωή, Κολαρά Σάβας, Κότας Αργύριος, Μάλαμας Δημήτριος, Μποζίνη Κερακίνα, Μπούλιας Ιωάννης, Παυλούδης Ιωάννης. Καθώς και από τα Βράσταμα, Γκλάβας Ελευθέριος, Γκρίλης Θεόδωρος, Διλιάνγκα Άννα, Καραμπούκα Άννα, Κυριαφίνης Βασίλειος, Πέγιας Μιχαήλ, Τζιμερίκας Δημήτριος, ευχαριστώ Ευθυμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε τα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου στον Πολύγυρο, τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου. Επικεφαλής του συνδυασμού μας είναι ο Θανάσης ο Αβέρης και όλο το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, άφθαρτους, ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ασχολούνται πρώτη φορά και όχι μόνο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τη μικρή μου εμπειρία, την πολιτική και την αυτοδιοικητική, θεωρώ ότι ήταν μια εκδήλωση που είχε παλμό. Ήρθε κόσμος περίεργος να μας γνωρίσει, να μας ακούσει και να ενημερωθεί για το πρόγραμμά μας, για το όραμα και για την πορεία που θα ακολουθήσει ο συνδυασμός την επόμενη μέρα μετά την νίκη στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκτιμώ ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Πολύγυρος πήγε πίσω. Υπάρχουν σοβαρά θέματα στα οποία δεν υπήρξε καμία πρόοδος. Θα έλεγα ότι σημειώθηκε πολύ μεγάλη στασιμότητα. Νομίζω ότι το πάρτι των εκατομμυρίων και η εικονική πραγματικότητα πρέπει να τελειώσει. Ο κόσμος απαιτεί να γίνουν κάποια πράγματα πράξη, απαιτεί η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος Πολυγύρου να αλλάξει.
δεν μπορούμε να έχουμε μια παιδική χαρά, ένα κάθισμα για ένα παιδάκι. Δεν γίνεται να μην έχουμε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Πρέπει κάποια στιγμή και οι γιαγιάδες το καλοκαίρι να ξεκουραστούν και να κάνουν κάποιο μπάνιο. Δεν γίνεται ο βιολογικός να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Δεν γίνονται τα μεγάλα έργα και το παραλιακό μέτωπο να παρουσιάζει αυτή την αισχρή κατάσταση. Δεν μας αξίζει, αξίζουμε καλύτερα, μπορούμε καλύτερα και ο τόπος μας πάνω απ' όλους. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ολοκληρώνει τη θητεία του σε λίγες ημέρες, ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν παρήγαγε έργο. Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο δήμαρχός μας, ο κύριος Ζωγράφος, ο οποίος έπαιρνε όλες τις αποφάσεις. Δεν υπήρχαν εισηγήσεις από τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσυνεδριάσεις διαρκούσαν ένα λεπτό. Το επίπεδο έπεσε. Η διάρκεια έπεσε. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυξήθηκαν. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ στον Πολύγυρο για να έχει την πρώτη γνωριμία ο κόσμος με το συνδυασμό μας, να δει ποιοι είναι οι υποψήφοι του ανεξάρτητου ψηφοδελτίου, να γνωρίσει τον επικεφαλής, τον κύριο Αβέρη Αθανάσιο, να γνωρίσει όλους τους συνυποψηφίους μας και να του βάλουμε, να κάνουμε γνωστό στον κόσμο τις θέσεις μας για το Δήμο, για τον Αυροιανό Δήμο Πολυγύρου. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο το οποίο βασίζεται στην καθημερινότητα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι το νερό, πολύ σημαντικό, η αποχέτευση, η βιολογική, οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει πίσω. Σε όποιο χωριό γυρνάμε αυτές τις μέρες, ακούμε από τους κατοίκους τα προβλήματα. Καταγράφουμε προβλήματα. Τους λέμε ότι εδώ θα είμαστε και την επόμενη μέρα από όποια θέση μας δώσετε, προκειμένου να κάνουμε κάτι για το καλό των χωριών σας, για το καλό των οικισμών σας. Σήμερα είμαστε εδώ στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου για να κάνουμε μία προσπάθεια να αλλάξουμε τη διαχείριση του Δήμου. Εμείς θέλουμε μια διαφορετική φιλοσοφία όσον αφορά τα κοινά του Δήμου. Θέλουμε ανοιχτές πόρτες για το Δήμο μας. Θέλουμε μια πιο ανοιχτή διαδικασία και ο πολίτης να έχει πρόσβαση στο Δήμο, ισονομία σε όλους τους πολίτες και να είναι πιο προσιτό ο πολίτης, ο δήμαρχος τον πολίτη. Σκεφτόμαστε και θέλουμε έναν Δήμο πολύ διαφορετικό από αυτόν εδώ, με πλήρης διαφάνεια σε ό,τι αφορά στα έργα, με πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση του Δήμου και με πλήρης διαφάνεια όσον αφορά όλα τα προγράμματα και όλα τα κονδύλια. Θέλω να δηλώσω ότι είμαστε ένας συνδυασμός με νέους, ανεξάρτητους ανθρώπους από διάφορες πολιτικές κατευθύνσεις. Έχουμε ενωθεί για να φέρουμε νέα πράγματα στο Δήμο Πολυγύρου, να διορθώσουμε παλιές καταστάσεις και να φέρουμε καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που έχουμε όλοι μας. Θεωρούμε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά που έχει τάξει η προηγούμενη τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλουμε όλα αυτά τα έργα που δεν έχουν γίνει, που έχουν παγώσει, να υλοποιηθούν και να προχωρήσουμε και σε νέες δικές μας ιδέες, νέες δικές μας προτάσεις, πρωτοποριακές, για να πάμε το Δήμο μας ακόμα πιο μπροστά. Θα ήθελα συγχρόνως να καταθέσω 3 προτάσεις μου. Πρώτον, πιστεύω ότι ο κάθε δημότης πρέπει να γίνει δήμαρχος της γειτονιάς του, δηλαδή να ελέγχει τα προβλήματα της γειτονιάς του, να τα αναδεικνύει και να επιδιώκει την επίλυσή τους. Δεύτερον, θεωρώ ότι η πολιτική είναι η τέχνη όχι του εφικτού αλλά του ανέφικτου. Υπάρχουν τρόποι να πετύχουμε το οτιδήποτε αρκεί να υπάρχει διάθεση. Και κατά τρίτον, ότι δεν χρειάζεται κανείς να ανακαλύψει την πυρίτιδα, αρκεί να ξέρει να αντιγράφει τους πετυχημένους. Που σημαίνει μπορούμε να αντιγράφουμε πετυχημένους δήμους και να πάμε και εμείς πάρα πολύ μπροστά. Εγκαινιάσαμε σήμερα το εκλογικό μας κέντρο. Ξεκινάμε την πορεία, την προεκλογική μας πορεία δυναμικά με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ήρθε η ώρα ο Δήμος να αλλάξει σελίδα, να γίνουν έργα, βελτιώσεις κτλ. Όλα αυτά τα 9 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ώρα να αλλάξει και να αλλάξει η διοίκηση του Δήμου και να πάμε προς το καλύτερο. Άσομαι και εγώ λοιπόν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται με σκοπό την αλλαγή της σκυτάλης στο Δήμο Πολυγύρο. Η Δημοτική Αρχή αυτή ό,τι έχει να δώσει το έχει δώσει.
πρέπει να υπάρξει μια ανανέωση και σε πρόσωπα αλλά και σε αρχηγικό επίπεδο. Η δημοτική αυτή αρχή έχει κουράσει και κυρίως κουράστηκε και η ίδια. Όταν ήταν να δώσει, το έχει δώσει. Τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Τα ζερβοχώρια θυμίζουν εγκατελειμμένο τοπίο πραγματικά. Ο Πολύγυρος κάθε μέρα βλέπουμε εδώ ράβει ξύλωνε με αντίστοιχες αναθέσεις σε εργολάβους για τα έργα. Οι βιολογικοί έχουν φτάσει πλέον στα όρια των κορεσμού. Τα ίδια ισχύει και για τους χιτά, οι οποίοι ήδη έπρεπε να έχουμε προμελετήσει για να περάσουμε στο επόμενο βήμα διαχείρισης χιτή. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα έργα. Το δημοτικό διαμέρισμα Γαλάτιστας γίνονται τραγέλαφα πράγματα. Το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι δυνατόν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις να βγαίνουν μία μετά την άλλη φουλ στα νητρικά και υπάρχουσες πλησίων κοινοτικές να θέλουν να μας πούν ότι είναι σωστό το νερό που πίνουμε. Πρέπει να γίνουν έργα υποδομής. Η παραλιακή ζώνη Αγκομαχά γενικά είναι μια αποτυχημένη δημοτική αρχή. Η αλλαγή σκητάλης είναι επιβεβλημένη. Ευχαριστώ. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, να δοθεί μια ελπίδα στο αύριο και να καταπολεμηθούν τα προβλήματα που μαστίζουν την τοπική κοινωνία του Πολυγύρου, τα οποία είναι μέγιστα και πρέπει να δοθεί ανάπτυξη, να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο και ευκαιρία στους νέους, σε νέους, να δοθεί και όραμα και ευκαιρία στους νέους. Λοιπόν, σήμερα ήταν μια ευκαιρία να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν και το στίγμα μας εδώ στο Πολύγυρο, στο κέντρο του Πολυγύρου και την ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να μας γνωρίσει, να μας ακούσει και να μας εμπιστευτεί το κυριότερο. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στο σύζυγό μου Αθανάσιο Αβέρη και στους υποψηφίους του. Πιστεύω ότι το ψηφοδέλτιο θα έχει μια πολύ καλή πορεία. Θα βγουν οι νικητές γιατί οι άνθρωποι που το στηρίζουν και τον απαρτίζουν είναι δυνατοί, είναι άξιοι και χρειάζονται την βοήθεια και την επιτυχία όλων.